κοιμηθούμε καλύτερα. Ναι. Τέλος πάντων. Η ώρα είναι κάπως περασμένη. Σε ένα τέταρτο θα χτυπήσει το κουδούνι. Αλλά μια και είχα το όμοιο αυτή την ώρα, ας πούμε τουλάχιστον δύο λόγια για το μεγάλο αυτό ποιητή της αρχαιότητος. Και πρώτα-πρώτα πέστε μου πού βρισκόσαστε. Εσείς, Δεσποινής. Να σου δώσω τώρα κάτσε μου, θα γίνει πριν. Και σε ώρα που τι θα γίνει, δύο έχει, τόσο πολύ ωραίες. Είμαστε στο κεφάλαιο, α, στίχος 123-124. Α, μάλιστα. Χέρε ξύνε παρά μη φιλήσε. Αυτά ρέπει τα δείπνου πασάμενος μυθήσε, ότε ως εχρή. Ως υπόν, η γη η δέσπετο παλάς Αθήνη. Ακριβώς. Οι δότεροι διρέντουσαν έσα δόμιξη. Καλά. Σας αρέσει ο Όμηρος, Δεσποινής? Πώς, μ' αρέσει. Τον καταλαβαίνετε? Πώς, αρκετά. Εσείς, Δεσποινής? Παρδόν. Τον καταλαβαίνετε, λέω, τον Όμηρο? Η Παπασταύρου, αλίμονο. Αφού έτσι μιλάνε στο σπίτι. Ησυχία. Μπορείτε να μου μεταφράσετε αυτό το κομμάτι? Γεια. Έτσι. Ολόκληρο. Αυτούς τους τέσσερους στίχους. Μονοκόμματος. Μονοκόμματος, φυσικά. Μονοκόμματος δεν θα μπορέσω. Θα σας βοηθήσω εγώ. Ορίστε. Χαίρε ξύνε παρά μη φιλήσε. Μάλιστα. Αυτά ρέπει τα δείπνου πασάμενος μυθήσε, ότε ως εχρή. Μάλιστα. Ως υπόν η γη η δέσπετο παλάς Αθήνη. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, από όλο αυτό το κατεβατό, μόνο το παλάς ξέρω. Το ξέρεις? Το ξέρω. Το ξέρω δηλαδή γιατί έχω πάει. Πού? Στο παλάς. Κατάλαβα. Παρακαλώ να μας μεταφράσει τους λίγους αυτούς στίχους η Γιαδικιάρογλου. Κύριε, η Γιαδικιάρογλου είναι εκείνη της... Να την. Με ζητήσατε? Εσείς είστε η Γιαδικιάρογλου. Μάλιστα, συμβαίνει τίποτα? Τον καταλαβαίνετε τον Όμηρο? Ποιον Όμηρο? Κατάλαβα. Καθίστε κάτω. Ησυχία! Τι είναι? Αυτόν εδώ δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Γιατί? Πολύ το σκληρό άντρα θέλει να μας παραστήσει. Μωρέ, πού θα πάει, θα τον μαλακώσω. Εσείς εκεί. Τα ιδιαίτερα σας στο διάλειμμα. Και η μία να έρθει εδώ. Είπα η μία. Η μία είμαι εγώ. Κι εγώ μία είμαι, τι είμαι. Δύο είμαι εγώ. Ησυχία! Δεσποινής, ελάτε μια θέση πιο μπροστά. Καθίστε τώρα. Πού να καθίσω, πρόσημης. Μπροστά. Εγώ. Πίσω. Ησυχία! Λάτε, σας παρακαλώ, κορίτσια. Όπως βλέπω από Όμηρο, έχετε πλήρη μεσάνυχτα. Κοροϊδεύετε ένα πράγμα το οποίο είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι αξιοθαύμαστο. Και είναι αξιοθαύμαστο όχι γιατί το λέμε εμείς οι δάσκαλοι, αλλά γιατί το λέει όλος ο κόσμος και όλοι οι αιώνες. Αυτό φυσικά το κάνετε από άγνοια. Γιατί είμαι βέβαιος πως μαζί θα βρούμε τις ομορφιές που κρύβονται κάτω από τις περίεργες αυτές λέξεις που τώρα δεν καταλαβαίνετε. Κι ας αρχίσουμε συστηματικά. Παρακαλώ να με προσέξετε γιατί δεν έχουμε και πολλή ώρα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, τα ομηρικά περισσοθέντα μνημεία του ελληνικού λόγου δεν είναι μόνο τα αρχαιότερα, αλλά και τα τελειότερα. Από τον ίδιο τον Όμηρο μαθαίνουμε ότι πριν από αυτόν έχουν γραφτεί άλλα ποίηματα από άλλους αρχαιότερους ποιητάς, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ο Δημόδοκος και ο Φήμιος. «Κήρυξ δεν χερσίν, κίθαριν περικαλέα θήκεν Φημίο, ως ρίδε» κλπ. Δηλαδή, την όμορφη κιθάρα ο Κήρυξ έβαλε στα χέρια του Φημίου, ο οποίος άρχισε να τραγουδάει. Κύριε! Ορίστε. Μπιζέρι ήταν ο Φήμιος. Σας παρακάλεσα να αφήσουμε τα αστεία, Δεσποινής. Μα που λέτε ότι πήρε την κιθάρα και τραγουδούσε. Σας παρακαλώ, Δεσποινής, σας παρακαλώ. Καλείστε κάτω. Μήπως ξέρει να μας πει καμία από εσάς τι ήταν αυτός ο Όμηρος? Κύριε. Ορίστε, Δεσποινής. Να πάω έξω. Να πας. Να ξαναπάς, δηλαδή.
Και μάλιστα καλά θα έκανες εκεί που μου λες ότι θέλεις να πας, να εγκατασταθείς μονίμως και να μην ξαναγυρίσεις. Γιατί δηλαδή κακό είναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εμπρός, εμπρός, πήγαινε και να μην ξαναγυρίσεις την αίθουσα. Σου μια σκασίλα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι. Πατρίδα του Ομήρου ήταν η Ιωνία της Μικράς Ασίας. 7 πόλεις διεκδικούν την καταγωγή του. Το πιθανότερο όμως είναι ότι ο Όμηρος γεννήθηκε στη Σμύρνη. Κύριε! Ορίστε. Σμυρνιός ήταν ο Όμηρος. Άκου να σου πω, κοπέλα μου! Και ακούστε κι εσείς οι άλλες! Το να μην θέλετε να μάθετε είναι δικαίωμά σας. Το να ξέρετε όμως να φέρεστε είναι υποχρέωσή σας. Την Αμέλεια θα μπορούσα και να τη συγχωρήσω. Στο κάτω-κάτω τόσο σας κόβει, τόσο μπορείτε να μάθετε. Όσο δεν μπορώ να θυμώσω με μια κότα που δεν μπορεί να καταλάβει μαθηματικά, άλλο τόσο δεν μπορώ να θυμώσω και με σένα, κοπέλα μου, που δεν καταλαβαίνεις Όμηρο. Την απρέπεια όμως είμαι αποφασισμένος να την ταχύσω. Και μ' αρέσει που η πρώτη πληροφορία που πήρα για σας είναι ότι είσαστε κορίτσια πλουσίων και μεγάλων οικογενειών. Σήκω πάνω, εσύ. Εγώ? Ναι, εσύ σήκω πάνω. Ορίστε. Καμαρώστε ένα κορίτσι μεγάλης οικογενείας. Μα δεν μου λες, κοπέλα μου, ώσπου να σε φέρουνε σχολείο η ευγενής μητέρα σου και ο πλούσιος πατέρας σου δεν φροντίσανε να σε μάθουν έστω και τους πιο στοιχειώδεις κοινωνικούς τρόπους που απαραίτητος πρέπει να έχει ένας άνθρωπος όταν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάτσε κάτω. Πριν με ρωτήσατε αν διδάσκω για πρώτη φορά. Ναι. Σε κορίτσια πλουσίων και μεγάλων οικογενειών πρώτη φορά διδάσκω. Έχω διδάξει όμως παιδιά φτωχών και ταπεινών οικογενειών. Έχω διδάξει σε νυχτερινά σχολεία. Παιδιά που υδροκοπάνε για το μεροκάματο. Παιδιά που όλη μέρα κάνουν τους χαμάλιδες και κουβαλάνε στα σπίτια σας τα πλούσια αγαθά που παραγγέλνουν οι παπάδες σας. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που ζουν μέσα σε υγρά και σκοτεινά υπόγεια, αυτά τα χλωμά παιδιά που μελετάνε με ένα σπαρματσέτο απάνω σε κυβότια και σε κατοντενεκέδες, έχουν αγωγή και τρόπους που εσείς δεν μπορέσατε να αποκτήσετε μέσα στα πολυτελή σπίτια σας. Σταθείτε! Καθίστε όλες κάτω. Έχω να σας πω ακόμα κάτι. Αν θέλετε να τα πάμε καλά, όπως κι εγώ άλλωστε το θέλω, γιατί εδώ που ήρθα να σας μάθω λίγα γράμματα και όχι να χάνω τις ώρες μου κάτω γελίο τρόπο που εσείς θέλετε. Αν θέλετε λοιπόν να τα πάμε καλά, πρέπει να αλλάξετε συνήθειες, τακτική και προπάντων τρόπους. Εποφεληθείτε από την ευκαιρία που σας δίνεται να μάθετε το χρόνο αυτό όσα δεν μπορέσετε να μάθετε στα 12 μαθητικά σας χρόνια που τόσο άδικα σπαταλήσατε. Κέρδος δικό σας θα είναι να μάθετε λίγα πράγματα που αύριο θα σας βοηθήσουν να μην γίνετε γελίες όταν θα βγείτε στον κόσμο. Πηγαίνετε. Κύριε καθηγητά. Ορίστε. Τι θα διαβάσουμε για αύριο? Εσύ ειδικός να διαβάσεις τρόπους καλής συμπεριφοράς. Μα εγώ ήθελα... Πήγαινε, πήγαινε παιδί μου.